Ευχηθούμε καλή αρχή σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και ειδικά σε αυτούς που ξεκινάνε στις πρώτες βαθμίδες, νήπια, πρώτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου. Τα πρωτάκια σε όλους. Νομίζω ότι εντάξει, εκτός το ότι υπάρχει χαρά σε όλους που ξεκινάνε το σχολείο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, όπως πολύ σωστά τα είπατε, κύριε Αγκαντών, τα οποία είναι χρόνων προβλήματα, δηλαδή τα έχουμε αντιμετωπίσει σαν γονείς με την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων και με την πανδημία και με τα μνημόνια και ηλικιακή κρίση, τα οποία όλα ακουμπούν στον κοινό παρανομαστή της υποχρηματοδότησης. Και τι θέλουμε να πούμε σε αυτό? Δεν θα πούμε μόνο για τους εκπαιδευτικούς που κάθε χρόνο είχαμε το θέμα ότι ξεκινάει το κουδούνι και είχαμε λήψεις εκπαιδευτικών. Απλά θα με συγχωρήσετε πρωτού ολοκληρώσετε να πω μονάχα για τον κόσμο που μας βλέπει και για να είμαστε σωστοί. Η κυρία Κεραμέσο έχει μιλήσει για 25.000 εκπαιδευτικούς που έχουν διοριστεί φέτος. Έχει πει ότι τα σχολεία είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν. Το λέω αυτό για να είμαστε σωστοί. Και θα τα πει και σε λίγο που θα την έχουμε ζωντανά. Δηλαδή, ουσιαστικά σας έχουμε, κυρία Βαλαβάνη, για να επισημάνετε κάποια προβλήματα. Κάποιες ενδεχόμενες ανησυχίες. Που η κυρία Κεραμέως σας ακούει και να απαντήσει. Απλώς δεν θέλαμε να σας βάλουμε μαζί, σαν την παράδειγμα. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν, η πρώτη αγωνία που έχουν οι γονείς είναι για την ασφάλεια των σχολείων. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα μέτρο COVID. Και η αγωνία είναι ότι όταν νοσήσει το παιδί, για τις 5 μέρες που θα λείψει, δεν προβλέπεται τίποτα. Ναι. Ποιος θα κρατήσει το παιδί, άδεια και όλα αυτά. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Επειδή το Υπουργείο τις τελευταίες μέρες μιλάει και για τις προσλήψεις, εμείς περιμένουμε, γιατί με το ξεκίνημα πάντα κάθε χρόνο έχουμε και οι εκπαιδευτικοί μιλάνε για 10.000 κενά ακόμα. Το κρατάμε και είμαστε σε αναμονή. Τρίτο και βασικό είναι το προσωπικό, δηλαδή προσωπικό καθαριότητας, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, όλα αυτά που πρέπει τον 21ο αιώνα να έχει ένα σχολείο και είναι ανάγκη μετά την πανδημία, το κρατάμε και αυτό. Τρίτο και είναι το ολοημέρο, γιατί πολύ σωστά ο θεσμός του ολοημέρου διευρύνεται, όμως διευρύνεται με μια ενεργειακή κρίση που μας λένε οι σχολικές επιτροπές ότι θα μειώσουν τα κονδύλια, όταν ήδη τόσα χρόνια δεν φτάνουν τα κονδύλια από τους δήμους για να λειτουργήσουν τα σχολεία, και όταν, και είναι πάρα πολύ βασικό και αυτό το βάζουμε στο Υπουργείο, δεν υπάρχει ο θεσμός του μόνιμου δασκάλου του ολοημέρου.